τα σκουπίδια μας τα πάνε στο φλόγα. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε. Είναι καινούργια η αντιδιαμόρφωση, κυρία Κούρη, και δεν ξέρετε καν τον νόμο, ούτε τους κανόνες που λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως βεβαίως έχει κατανοήσει ο Δήμαρχος Πατρέων. Σε αδιέξοδο βρίσκεται το ζήτημα των σκουπιδιών. Η δήλωση της Αντιδημάρχου Ήρας Κούρη άναψε φωτιές. Οι κάτοικοι στον Δημοδήμης είναι αποφασισμένοι να κλείσουν τον Χιτά Φλόκα εάν σε περίπτωση τα απορρίμματα της Πάτρας μεταφερθούν εκεί. Εμείς αν πήγε κάνουν κάποιο να έρθουν στο Φλόκα, στο Χιτά Φλόκα, εμείς όπως κλείνανε το δρόμο στον Χιτά της Ξερόλακας οι κάτοικοι εκεί, το ίδιο πρόβλημα θα υπάρξει εκεί πάνω και μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ίδιο όμως θα πράξουν και οι κάτοικοι της Ξερόλακας, οι οποίοι όπως φαίνεται δεν δίνουν άλλο χρόνο παράταση στην Δημοτική Αρχή. Εμείς από τη μεριά μας είμαστε αποφασισμένοι λίγες μέρες ίσως ακόμα, κατόπιν συνεννοήσεις με τη Συνοδική μας Επιτροπή και με κατοίκους της περιοχής, να αποκλειστεί ο Χιτάς της Ξερόλακας. Διότι βλέπουμε ότι όλα αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή θα αποβούν σε αδιέξοδο και εμείς θα ανεχόμαστε, θα παρανομούμε εις βάρος στην υγεία των κατοίκων. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, γιατί ο κόσμος είναι πλέον αγανακτισμένος, θα κλείσει η Ξερόλακα άμεσα. Δεν δέχεται ούτε ώρα καθυστέρηση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε αυτή η κοροϊδία από όλους τους εμπλεκόμενους και από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς. Και να καθόμαστε και να ασχολούμαστε τι θα κάνει πάλι η Ξερόλακα. Η Ξερόλακα κλείνει, τελείωσε, ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Μην μας αναγκάζουν να συμβεί κερατέα 2, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι περίοικοι στον Δημοδήμης, οι οποίοι βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Δεν μπορεί να τρογόμαστε, τι θα το κάνουμε. Κερατέα θα το κάνουμε και εδώ. Τα σκουπίδια τα φέρουν στο Φλόκα, μια κουβέντα είναι, αλλά θα μολυνθεί όλη η περιφέρεια εδώ. Άμα έρθουν όλα τα σκουπίδια. Είναι δυνατόν. Εμείς εδώ η Δυτική Αχαΐα έφτιαξε κάποιο χιτά. Δηλαδή, επειδή φτιάξαμε εμείς το Χιτά, τώρα πρέπει να έρθει η Πάτρα στο Φλόκα. Και σας λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα κιλό σκουπίδια στο Φλόκα. Μάλιστα, οι κάτοικοι στην Ξερόλακα θα ζητήσουν άμεσα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Απόστολο Κατσιφάρα.